Ένα πάθος στην έρημο, Honoré de Balzac. Παρά το ρίγος που αισθάνθηκε στην ιδέα, ο στρατιώτης άρχισε να υπολογίζει με περιέργεια τις διαστάσεις της λεοπάρδαλης, ενός ίσως από τα ωραιότερα ζώα του είδους, διότι είχε 3 πόδια ύψος και 4 μήκος, εξαιρουμένης της ουράς. Τούτο το όπλο το φωνικό, το κυλινδρικό σαρόπαλο, είχε από μόνο του σχεδόν 3 πόδια μήκος. Το κεφάλι της, μεγάλο σαν της Λένας, διέθετε μια σπάνια έκφραση κομψότητας. Η ψυχρή σκληρότητα των τίγρεων κυριαρχούσε, υπήρχε όμως και μια όριστη ομοιότητα με τη φυσιογνωμία μιας πανούργας γυναίκας. Τέλος, η όψη τούτης της μοναχικής βασίλισσας ανέδινε εκείνη τη στιγμή ένα είδος ευθυμίας, όμοιο με εκείνο του μεθυσμένου Νέρονα. Το αίμα την είχε ξεδιψάσει. Τώρα ποθούσε να παίξει.